Καλημέρα σας. Είστε στην υβριδική τηλεόραση του Open. Είμαι η Έλβη Μιχαηλίδου και αυτές είναι αθλητικές ειδήσεις σε ένα λεπτό. Η ιστορία έγραψε σήμερα το πρωί στο Μεξικό η Μαρία Σάκαρη. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια στην πρώτη της συμμετοχή σε τελικούς της WTA προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, νικώντας μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κράτησε περίπου 3 ώρες στο νούμερο 2 του κόσμου Αρίνα Σαμπαλένκα με 2-1 σετ. Επόμενη αντίπαλος η Ανέτ Κονταβέιτ. Αντίθετα, μακριά από τον καλό του εαυτό έμεινε χθες βράδυ ο Στέφανος Τσιτσιπάς που γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ από τον Αντρέι Ρούμπλεφ στην πρεμιέρα του στους τελικούς της ATP στο Τωρίνο. Στο Basketball Champions League, ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης έμεινε η ΑΕΚ που νίκησε εντός έδρας την Ρίγα με 88-79. Άπαντε στην Ένωση αφιέρωσαν τη νίκη στον Στέφαν Γέλοβατς που δίνει μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ακόμα μια διάκριση ήρθε χθες για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Το διάσημο αμερικανικό περιοδικό GQ επέλεξε τον Greek Freak ως αθλητή της χρονιάς για τα εντυπωσιακά πράγματα που έκανε με τους Bucks την περσινή σεζόν. Φυσικά, ο Έλληνας Superstar βρίσκεται και στο εξώφυλλο του τεύχους. Στο πλευρό της Ιωάννας Παλιοσπύρου στέκονται γνωστοί αθλητές και ομάδες που δημοπρατούν αντικείμενα προκειμένου να συνδράμουν στην αποκατάσταση της άτυχης κοπέλας που έπεσε θύμα επίθεσης με βιτριόλι. Η δημοπρασία ξεκίνησε χθες βράδυ στις 11 και θα διαρκέσει 2 εβδομάδες μέσω του charityidols.com. Αυτή ήταν η αθλητική επικαιρότητα σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα. Μία προσφορά της Betson. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι.